Σύνδεση με τον απεσταλμένο μας στο Κίεβο Γιάννη Ανιφαντή, και ενώ ξεκίνησε, όπως είδαμε και στο βίντεο, η απομάκρυση των αμάχων από το εργοστάσιο Ζοφστάλ, οι Ρώσοι συνεχίζουν το σφυροκόπημα, Γιάννη. Ελένα, με το που ολοκληρώθηκε η πρώτη εκένωση αμάχων από το εργοστάσιο του Αζοφστάλ, οι Ρώσοι ξαναξεκίνησαν τον βομβαρδισμό του Αζοφστάλ στην Μαριούπολη. Σύμφωνα με στρατιώτη που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του Αζοφστάλ, υπολογίζεται ότι περίπου εκατοντάδες άμαχοι κατάφεραν να φύγουν κατά την πρωινή εκένωση, ενώ περίπου έφυγαν και 500 στρατιώτες που ήταν τραυματισμένοι. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένουν δεκάδες οι άμαχοι και οι στρατιώτες που παραμένουν μέσα στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ, το οποίο, όπως είπαμε, ξαναξεκίνησε να βομβαρδίζεται από τους Ρώσους αμέσως μετά την πρώτη εκένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρώτη ομάδα των αμάχων, των πρώτων 100 που έφυγαν χτες το βράδυ, αναμένεται τις επόμενες ώρες να φτάσουν στην Ζαπορίζια, μια περιοχή η οποία βρίσκεται ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο, Λένα. Και τρεις πυραυλικές επιθέσεις δέχθηκε και η Οδυσσός. Τρεις πυραυλικές επιθέσεις δέχτηκε η Οδυσσός σήμερα το πρωί. Η μία εξ αυτών έπεσε στην γέφυρα Ζακώτα, μια γέφυρα μεγάλης σημασίας που βομβαρδίζεται για τρίτη συνεχόμενη φορά. Και το λέμε αυτό γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος που ενώνει περιοχές της Οδυσσού με την Ουκρανία. Και η γέφυρα αυτή έχει κλείσει τις τελευταίες ημέρες από την περασμένη Τρίτη, που ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της. Και φαίνεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις θέλουν να την αποτελειώσουν. Τρεις λοιπόν πυραυλικές επιθέσεις. Οι δύο εξ αυτών μέσα στην Οδυσσό, η μία στην γέφυρα Ζακώτα στον Εδνίστερο ποταμό, Λένα. Και υπάρχουν και πληροφορίες για λαιλασία μουσείου στη Μελιτόπολη. Για ανυπολόγιστη καταστροφή κάνουν λόγο οι ουκρανικές αρχές, για καταστροφές στην πολιτιστική κληρονομιά που υπήρχε στην Μελιτόπολη, καθώς κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις ότι λαιλάτισαν ανεκτίμητης αξίας τεχνουργήματα του πολιτισμού των σκυθών, του 4ου αιώνα π.Χ. από ένα τοπικό μουσείο. Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης, που τον είχαν απαγάγει, να θυμίσουμε, οι ρωσικές δυνάμεις όταν κατέκτησαν την πόλη, υποστηρίζει ότι οι Ουκρανοί λαιλάτισαν τα συγκεκριμένα εκθέματα και δεν ξέρουν έως αυτή την ώρα πού τα έχουν πάει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ανιφάντη.